Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Σε τεντωμένο σκηνή πλέον κινείται διαπραγμάτευση με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο από τη μία πλευρά, τους Ευρωπαίους εταίρους από την άλλη και μια θυμωμένη ελληνική κυβέρνηση στη μέση. Και έρχονται οι τελευταίες δηλώσεις του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών Wolfgang Schäuble να δυναμητήσουν ακόμα πιο πολύ την κατάσταση. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεπάνης, ο διευθυντής του insider.gr. Δημήτρη. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά, αυτές οι τελευταίες δηλώσεις του Wolfgang Schäuble ήταν το κερασάκι στην τούρτα σε μια ιδιαίτερα διαταμένη κατάσταση τις τελευταίες μέρες. Ουσιαστικά, ο κ. Schäuble τράβηξε το χαλί κάτω από τις αναγγελίες Τσίπρα και τις υποσχέσεις του για ελάφρυνση, φορολογικές ελαφρύνσεις και την περίφημη 13η σύνταξη, καθώς λίγο ως πολύ δήλωσε ότι για να γίνουν αυτά τα μέτρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να εγκρίνουν οι θεσμοί. Μένει βέβαια να δούμε αν αυτό είναι ένας ακόμα λεονταρισμός του Γερμανού Υπουργού Οικονομικών ή αν είναι πραγματικά ένα κάζους μπέλι ανάμεσα στην Γερμανία και την ελληνική κυβέρνηση, καθώς από ό,τι φαίνεται η ελληνική κυβέρνηση, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, βασίζεται πάρα πολύ σε αυτές τις δηλώσεις και σε αυτές τις εξαγγελίες. Θα μπορεί να το πάρει πίσω, δηλαδή. Είναι δυνατόν. Θεωρώ πως όχι. Αυτό ακριβώς φαίνεται, ότι αν το πράγμα τραβήξει στο απροχώρητο, μπορεί να είναι και ένας λόγος ρήξης με τους θεσμούς. Να μην ξεχνάμε ότι προβλέπεται από το μνημόνιο ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να διαχειριστεί όπως θέλει το 70% του πλεονάσματος. Όπως σημαίνει ότι αν επιμείνει πάρα πολύ η γερμανική πλευρά, υπάρχει και ένας ουσιαστικός λόγος ρήξης ανάμεσα στην Ελλάδα και τους εταίρους με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Και ας μην ξεχνάμε ότι αυτά γίνονται σε μια πολύ περίπλοκη και κρίσιμη περίοδο στις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι το νέο υπερταμείο και το ακατάστατο λογαριασμό των επιχειρήσεων, δύο φλέγοντα θέματα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνονται διαπραγματεύσεις και λίγο αργότερα μέσα στην ημέρα θα έχουμε το νέο γύρο στο Hilton. Όσο όμως έχουμε από τη μία τα blogs του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λένε ότι εμείς δεν φταίγαμε για την λιτότητα και δεν φέραμε τη λιτότητα. Και από την άλλη, αυτές τις εμπεριστικές οφείλουμε να ομολογήσουμε δηλώσεις Schäuble, μόνο σε καλό κλίμα δεν μπορούν να προχωρήσουν αυτές τις διαπραγματεύσεις.